βάλουμε λίγο τον Αλέξανδρο στην παρέα μας και να μιλήσουμε για μία απουσία. Για δύο απουσίες ηχηρές που συζητήθηκαν από ένα πάρτι που έκανε ο Αντένα. Μεσοβδόμαδα. Αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι. Για την κοπή της πίτας του Αντένα μιλάμε, για τη νέα χρονιά. Και ενώ η Ελίνα Παπίλα με την ομάδα της, όπως και ο περισσότερος Αντένα, βρέθηκε εκεί, δεν βρέθηκαν δύο προσωπικότητες, δύο ηχηρά ονόματα. Το ένα είναι η Ζέτα Μακρυπούλια και το άλλο είναι ο Γρηγόρης Αρναουτόγλου. Γρηγόρης, που... ξέρω τι ώρα ήταν αυτό το κάλεσμα πάρτι. 8 και μισή το βράδυ ήταν η ώρα. Γιατί ξέρω ότι νωρίς το πρωί έχει ραδιόφωνο. Όχι, και ήταν νωρίς το κάλεσμα, δεν ήταν αργά. 8 και μισή ήταν η ώρα προσέλευσης. Αυτό. Ξεκινώντας με τη Ζέτα Μακρυπούλια, λοιπόν, να σας πω ότι δικαιολογείται. Δικαιολογείται, διότι εκεί λόγω Τετάρτης, κατά κύριο λόγο, γίνονται τα γυρίσματα του Ρουκζουκ. Επομένως, είναι εύλογη η απουσία της, θα λέγαμε. Από την άλλη, όμως, δεν έχει διασταθεί. Καλά, κάποια στιγμή και τη Ζέτα τελειώνουν, δεν είναι τα γυρίσματα. Αρχίζουν αργά, και ο Γρηγόρης, μήπως είχε tonight. Ο Γρηγόρης tonight είχε τη Δευτέρα και την Πήγα. Τετάρτες, ναι. Και βέβαια στην Ελλάδα. Και πήγε και τραγούδησε, Πότε δεν το βάλετε. Πάντως για τον Γρηγόρη, όντως δεν ήταν κάποιο γύρισμα και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της απουσίας του. Μπορεί να είναι κάποιο προσωπικό του θέμα, αλλιώς θα πυροδοτηθούν νέα σενάρια. Να πω και κάτι, μπορεί και να βαρέθηκε. Μπορεί να είναι κουρασμένος άνθρωπος τώρα, δεν ξέρεις. Συμβαίνει, δηλαδή, καμιά φορά έχεις να πας κάπου που είναι υποχρέωση, αλλά λες, sorry παιδιά, βαριέμαι πάρα πολύ. Καλέ, το οτιδήποτε. Ναι, δηλαδή... Εντάξει, απλώς περιμένεις ένα τέτοιο κάλεσμα του καναλιού, του ομίλου, να είναι κάποια. Πήγαν όλοι οι άλλοι, δηλαδή. Επειδή ήμουν εκεί, ήταν οι περισσότεροι εκεί, ναι. Άλλος, ο Λιάγκας ήταν. Ο Λιάγκας ήταν, βέβαια, ακόμα... με όλη την εκπομπή. Ακόμα μια απουσία είναι και αυτή της Σοφίας Αλιμπέρτη. Αν σκεφτούμε ότι έρχεται στο πρόγραμμα. Ναι, αλλά έρχεται. Δεν έχει έρθει. Σωστό. Ακόμα. Και επίσης, ίσως συνδέεται και ότι ανήκει στην εταιρεία παραγωγής που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα του ο Αντένα. Ούτε ο Μάρκος Σεφερλής ήταν, μπράβο. Ο Σεφερλής τώρα που έπρεπε να πάει στην πίτα του Αντένα ή στην πίτα του Sky. Δεν νομίζω. Η πίτα του Sky έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Στην πίτα του Αντένα δεν ήταν. Εφόσον έχει λήξει εργασία, νομίζω δεν. Πάντως για να το πούμε και αυτό, γιατί καμιά θα πούμε και για τον Dr. Ross τώρα. Γιατί και για μένα και η Σοφία Λιμπέρτη, ας πούμε, θα ήταν στην αρχή, στην έναρξη μια συνεργασία. Θα μπορούσε, ναι. Βέβαια, μια ωραία στιγμή να βρεθεί σε ένα κάλεσμα το οποίο κάνει και ο ιδιοκτήτης του σταθμού.